Μπορείς να πάρεις το ηχείο Bluetooth AMI πιο φθηνά από ό,τι πωλείται στην Ελλάδα και σου έρχεται και στο σπίτι και θα σου δείξω από πού. Αυτό λοιπόν είναι το γνήσιο Bluetooth ηχείο του AMI. Αλλά μαζί με αυτό πρέπει να αγοράσεις και αυτό τον ειδικό πλαστικό δακτύλιο. Ναι, πρέπει να τον πληρώσεις και θα σου δείξω ακριβώς γιατί το χρειάζεσαι αυτό. Απορείς γιατί να πάρεις και αυτό? Θα σου δείξω αμέσως. Φίλε, εσένα που ακόμα απορείς γιατί έχω πάρει AMI. Αυτός ο πλαστικός δακτύλιος λοιπόν μπαίνει στη βάση του ηχείου και μετά το ηχείο μπαίνει στη θέση εδώ που είναι ειδικά για το ηχείο, εδώ στο AMI. Έτσι με αυτόν τον τρόπο το κρατάει σταθερό, να μην κουνιέται πολύ, γιατί υπάρχουν πολλές αναταράξεις μέσα στην καμπίνα, όπως ξέρετε. Είναι πολύ κακή ιδέα να πάρω τον καφέ μαζί. Αλλά τώρα, σε αυτή την περίπτωση, μην νομίζετε ότι θα μείνει πάντα εκεί. Σε μια στροφή, σε μια πολύ δυνατή λακκούβα, θα γυρίσει λίγο, σίγουρα. Τώρα μπορείς να αγοράσεις και το απλό, το μονόχρωμο ηχείο, να μην έχει δηλαδή αυτά που γράφει AMI και αυτή την τεχνοτροπία, τέλος πάντων. Ο τρόπος λοιπόν είναι να μπεις στο lifestyle.citroen.com. Εκεί βρίσκεις τα αξεσουάρ που είναι για το AMI. Έχει διάφορα εκεί, εγώ βέβαια βρήκα αυτό το ηχείο, το οποίο το είχε 147 ευρώ με ΦΠΑ και το πλαστικό δακτύλιο με 9 ευρώ. Αυτές είναι τελικές τιμές. Στην Ελλάδα όμως αυτό το ηχείο κοστίζει 173 ευρώ και 11,61 ευρώ ο δακτύλιος. Δηλαδή σύνολο 184 και κάτι ευρώ. Κερδίζεις δηλαδή 30 ευρώ και μην μου πείτε για μεταφορικά, γιατί από τη Citroën, από το επίσημο που είναι στη Γαλλία, πάνω από 100 ευρώ τα μεταφορικά είναι free. Yeah. Δεν χρεώνονται. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο το Bluetooth ηχείο του AMI στο online store της Γαλλίας. Αυτό παρατήρησα, οπότε υπομονή. Τώρα το πώς ακούγεται και το πώς συνδέεται, πάμε να δούμε. Υπάρχει μια εφαρμογή η οποία την κατεβάζεις που λέγεται Boom. Πατάς και μπορείς να ελέγχεις με αυτόν τον τρόπο το ηχείο σου. Βλέπεις και το ποσοστό της μπαταρίας και τα πάντα. Σε αυτό το σημείο πατάς για να ανάψει. Είναι το On και Off. Εδώ μπορείς να πατήσεις και είναι το Play, το Pause και να προσπεράσεις ένα τραγούδι, να πας στο επόμενο δηλαδή. Και εδώ κάνεις Pair. Αυτό το κρατάς την πρώτη στιγμή που το παίρνεις, το κρατάς πατημένο και κάνεις pairing. Συνδέεις δηλαδή το ηχείο με το smartphone σου. Ακόμα υπάρχουν και αυτά τα κουμπιά που δεν φαίνονται και πολύ ότι είναι κουμπιά, αλλά ναι, είναι. Δυναμώνεις και μειώνεις την ένταση του ήχου. Η διαδικασία λοιπόν είναι τόσο απλή και έχει ηχοσύστημα. Πάμε να το ακούσουμε όμως. Εν τω μεταξύ μπορείς να ελέγχεις και τα μπάσα, τα μεσαία, ό,τι θες μπορείς να ελέγχεις από το application, αυτό είναι καλό. Ωστόσο, όταν βάζω τέρμα, όταν φτάνει δηλαδή προς το τέρμα, εκεί καταλαβαίνεις μια παραμόρφωση. Πάντως πραγματικά είναι πολύ δυνατό το ηχείο και πραγματικά το ευχαριστιέσαι και εξαλείφονται όλοι οι θόρυβοι που ακούγονται όταν κινείσαι με το AMI. Εν τω μεταξύ,
Εν τω μεταξύ, το ηχείο είναι αδιάβροχο. Μπορείς να το πάρεις στην παραλία, να το πάρεις και να το πετάξεις μες στη θάλασσα. Καλό.